Κυρίε και κύριοι, είναι μαζί μα εδώ στο σημερινό 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορική με θέματα μεγάλα διλήμματα ο Δ. Κώστα Ρόκο, πρόεδρο και ευθύνων σύμβουλο εταιρεία TST International. Κύριε Ρόκο, καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σα. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε. Τιμή μου είναι. Καταρχά, να μα πείτε για την εταιρεία σα, ποια είναι η δραστηριότητά τη, για να μάθουν και οι τηλεθεατέ τη τηλεόραση Ναυτεμπορική. Εμεί και εγώ προσωπικά δραστηριοποιούμεθα στην μεταφορά ξηρού φορτίου, δηλαδή σε φορτηγά πλοία τα τελευταία 28 χρόνια και έχουμε περάσει από διάφορες φάσεις της αγοράς, άλλοτε καλές και άλλοτε δύσκολες και τελικά το ζητούμενο είναι ότι κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσει και στις δυσκολίες της κάθε εποχής. Αυτή τη στιγμή πώ εξελίσσεται η εικόνα τη πότου πόρου ναυτιλία και επισημένατε εμά κάποια βασικά σημεία που θέλετε να αναπτύξετε, κύριε Ρόκο. Η Πόρου ναυτιλία βέβαια έχει διάφορου τομεί. Εγώ, όπω είπα και προηγουμένω, δραστηριοποιούμε στην αγορά του ξηρού φορτίου. Είμαστε μπροστά και θα αναπτυχθεί, πιστεύω, σε αυτό το συνέδριο που είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Μπροστά σε πολύ δύσκολε σύνθετε και συνθήκε που αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα της αγοράς, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον με βάση τα δεδομένα, με βάση δηλαδή τις συνθήκες και την αξιολόγηση των δεδομένων να αποφασίσει και να καταλήξει στο πού ακριβώς προσανατολίζεται η αγορά. Πάντως, η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής για το 23 και της ζήτησης, μετά από μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη που είχαμε το 21, έχει μειώσει δραστικά τους ναύλους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κοινό στόχος όλων μας είναι η κερδοφορία των εταιριών μας και προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Υπάρχουν, όπως είπα και προηγουμένως, συνθήκες οι οποίες μεταβάλλουν την ψυχολογία και τον ενθουσιασμό, θα έλεγα, των εφοπλιστών να επενδύσουν σε νέα πλοία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η ζήτηση για νέες κατασκευές έχει μειωθεί σημαντικά και επιπλέον ο μέσο όρο ηλικία των πλοίων γενικώ κατά μέσο όρο έχει αυξηθεί στα 21 χρόνια. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Μιλάμε για ψηφιοποίηση, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για πανθρακοποίηση, μιλάμε για χρηματοδότηση. Πολλά θέματα για τον κλάδο, κύριε Ροκό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι στο μυαλό και στην ψυχολογία του κάθε επενδυτή και του εφοπλιστή βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα οι γεωπολιτικέ συνθήκε. Μέχρι τώρα ενδιαφερόμασταν για τα οικονομικά δεδομένα και την ανάπτυξη τη επιχείρησή μα. Σήμερα νομίζω ότι πρωτεύει στο μυαλό μα οι γεωπολιτικέ συνθήκε, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, οι απαιτήσει των κανονισμών που, όπω είπατε πολύ σωστά, απαιτούν από του πλειοκτήτε και από τα πλοία να προσαρμοστούν στη μείωση του αποτυπώματο του άνθρακα στα επόμενα 5 και 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει περάσει στις εταιρείε, στην ουσία, οι εταιρείε δεν έχουν περάσει στην ουσία και δεν το βλέπουν τι επίπτωση θα έχει. Βέβαια, όπως είχαμε προβλέψει και πριν από δύο χρόνια που μιλούσαμε, αυτές οι συνθήκες θα επηράσουν πάρα πολύ τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Με, με τα δεδομένα αυτά βλέπω πολύ δύσκολο την πτώση του πληθωρισμού. Μπορεί ο πληθωρισμός να μειώνεται σε επίπεδο τιμών ενέργειας, αλλά σε επίπεδο τιμών αγαθών πιστεύω ότι λόγω του κόστου μεταφορά και του κόστου των προϊόντων πιστεύω ότι θα μείνει αρκετά υψηλό για τα επόμενα δύο χρόνια. Δώστε μα και μια εικόνα τη εταιρεία σα για φέτο. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί, ποιε είναι οι επενδύσει, πού πηγαίνετε φέτο. Οι σχεδιασμοί, νομίζω ότι μετά την πανδημία είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε το απρόβλεπτο. Αυτό, νομίζω, είναι το μεγαλύτερο challenge που έχουν οι ναυτιλιακέ εταιρείε. Έχουμε μπροστά μα μια γεωπολιτική αστάθεια λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην Ανατολή και μπορεί ανα πάση στιγμή να προκύψουν γεγονότα που θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον και την πορεία των άβλων. Κατά συνέπεια, εμείς έχουμε δώσει μεγάλη βάση στην αξιολόγηση του κινδύνου των γεωπολιτικών συνθήκων, να μπορούμε δηλαδή να ανταπεξέλθουμε χωρίς η εταιρεία να περάσει από ένα μεγάλο σκόπελο όπως πέρασε την περίοδο τη πανδημία που όλοι, για να είμαστε ειλικρινεί, αναγκαστήκαμε να βάλουμε χρήματα στι εταιρείε για να μπορέσει να συνεχίσουν τα πλοία να δουλεύουν. Το πρόβλημα των εγχωρίων επιχειρήσεων είναι η ανέβρεση τελεχειακού δυναμικού. Εσεί στην Ποτοπόρο Ναυτιλία βρίσκετε στελέχη. Τα στελέχη στην Ναυτιλία, για να είμαστε ειλικρινεί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί οι Έλληνε έχουν προσανατολιστεί στο ναυτικό επάγγελμα και στο ναυτιλιακό επάγγελμα, τόσο για τι θέσει των εταιριών που βρίσκονται στην ξηρά, όσο και για τα πλοία, γιατί λόγω της κρίσης που υπήρχε, είδανε αυτή τη διέξοδο σαν την πιο προσοδοφόρα. Άρα στελέχη έχουν δημιουργηθεί, τα πανεπιστήμια έχουν κάνει πολλές σχολές που αφορούν ναυτιλιακές σπουδέ. και νομίζω ότι στο θέμα αυτό δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα θα υπάρχει στα στελέχη που επανδρώνουν τα πλοία, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη δουλειά, και κάποιοι οι οποίοι σταδιοδρομούν στα πλοία για ορισμένα χρόνια προτιμούν μετά να συνεχίσουν την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην ξηρά παρά να συνεχίσουν να ταξιδεύουν με τα πλοία. Και ένα σχόλιο για το φετινό 7ο συνέδριο τη Ναυτεμπορική. Θέλω να πω ότι πραγματικά το πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα θέματα, η θεματολογία του συνεδρίου είναι καταπληκτική. Ε, διερευνούν όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τόσο το εμπόριο όσο και την αυτιλία και νομίζω ότι μετά το τέλος του συνεδρίου θα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα συμβεί στο μέλλον.